Μια και ρώτησε ποιος είναι ο Λουλός και έδωσε τα ονόματα σε όλα τα όντα, σε όλα τα όντα. Είπαμε ο Δημιουργός είναι με κεφαλαία γράμματα ο ύψιστος Λουλός και δεν είναι άνθρωπος. Και το όνομα του, του Νουνού, το όνομα λέει του Νουνού, δεν υπάρχει άλλο όνομα μεγαλύτερο πάνω στο οποίο μπορεί να στηριχθεί ο άνθρωπος για να βρει τη σωτηρία του. Το λέει αυτό στις πράξεις των Αποστόλων και το φωνάζει και το βιβλίο εκείνο που γράφει, εκείνο που ρώτησες εσύ. Κύριε ενετών το όνομά σου, εν ουρανό και επί γης. Το όνομά σου λέει νείται στον ουρανό και στη γη. Είναι το όνομά του ενετό. Να ψάξουμε πάνω στον ουρανό. Να κατέβουμε κάτω στη γη. Ουκέστη όνομα έτερων υπό των ουρανών. Αναφέρει ένα βιβλίο μέσα από την Καινή Διαθήκη. Η πράξη των Αποστόλων. Γιατί όταν ζητήσανε οι αρχιερείς και οι γραμματείς να μάθουνε από τον Πέτρο πως το όνομα τίνος έκανες καλά τον παράλυτο, το ρωτήσανε. Το θυμάσαι άλλο. Ναι, το λέει, το διάβασα, ξαναδιάβασα. 2-3 ώρες καθόμουν στο ίδιο κεφάλαιο χτες και το κοίταγα στις πράξεις των Αποστόλων. Και απαντάει ο Πέτρος ότι ουκέστην έτερον όνομα ενώ δισωθήνε πάνω στο οποίο πρέπει να στηριχθεί ο άνθρωπος για να σωθεί. Δεν υπάρχει άλλο. Και επειδή τους ταρακούνησε τους Εβραίους, σου παραγγέλουμε να μην ξαναμιλήσεις στο όνομα και εσύ και ο άλλοι, στο όνομα εκείνου. Στο όνομα εκείνου και είπε το περίφημο εκείνο ο Πέτρος. Ποιο είπε, το θυμάσαι, πειθαρχήν δι Θεό μάλλον ή ανθρώπης. Εμείς πέστε ό,τι θέλετε, κάντε μας ό,τι θέλετε, τυραννίστε μας, στο όνομα εκείνου δεν θα σταματήσουμε να μιλάμε. Τα ρήματα της ζωής ταύτης που λέει. Ρήματα της ζωής του Ιησού Χριστού. Εν το ονόματι Ιησού Χριστού. Εκεί ήταν οι Άγιοι από στο όνομα Του. Στο όνομά Του. Και είπαν δεν υπάρχει άλλο όνομα, να το διαβάσω που το λέει ωραία εδώ ο Απόστολος Παύλος. Ακριβώς το σημείο εκείνο
Το είχα γράψει ένα χαρτάκι να σας το δείξω με ωραία γράμματα. Από εδώ μέσα το πήρα. Ότι δεν υπάρχει άλλο όνομα πάνω στο οποίο μπορεί να στηριχθεί ο άνθρωπος για να βρει τη σωτηρία. Εις την υπουρανών, εδώ στη γη κάτω. Υπό ουρανών είναι η γη, κάτω από τον ουρανό. Από εκείνοι που κατοικούν στη γη, λέει, μόνο για να σωθούν χρειάζεται να στηριχθούν στο Άγιο όνομά του. Όλη η γραφή, όλη η γραφή. Και η παλαιά, όλο το ψαρτήρι, δεν υπάρχει περίπτωση να μην μονεύει και τον Κύριο. Και το όνομα του Κύριου μην μονεύει το ψαρτήρι μέσα. Γιατί, όταν λέει «Κύριε, ο Κύριος ημών, ως ενετό το όνομά σου επάνσε τη γη», μιλάει στον Κύριο σαν πατέρα. Αλλού μιλάει και λέει ότι ο Κύριος είναι ηλατωμένος λίγο πιο μικρός από τους αγγέλους, λέει, επειδή έγινε άνθρωπος, αλλά είναι και Θεός και είναι ανώτερός τους, λέει ο Δαβίδ μέσα. Το τονίζει πέρα για πέρα. Στο 44ο ψαλμό που αναφέρει και λέει η γλώσσα μου κάλαμος γραμματέως οξυγράφου. Η γλώσσα μου είναι σαν την πένα, με το καλάμι γράφαν τότε, σαν την πένα του γραμματέα, εκείνου που ξέρει γράμματα, και δηλαδή λέξη γράφου που είναι καλλιγράφος. Μάχει γρήγορος. Ναι, γράφει και γρήγορα, αλλά είναι και καλλιγράφος. Mm. Και λέει παρακάτω, ωραίος κάλλι παρά τους ιούς των ανθρώπων. Εκείνος εγώ που θα περιγράψω τώρα είναι ασυγκρίτως πιο ωραίος από όσα παιδιά γεννήθηκαν στον κόσμο από τους ιούς των ανθρώπων. Οι ιοί των ανθρώπων είμαστε όλοι. Και ο Κύριος είναι ιός ανθρώπου, αλλά ο Κύριος λέει στην ομορφιά τους ξεπερνάει όλους. Τους ιούς των ανθρώπων. Και όλος ο ψαλμός εκείνος τον αναφέρει τον Κύριο μέσα σαν βασιλιά που κατέβηκε επάνω στο άλογο να πολεμήσει και να νικήσει. Και στο πόδι του Κυρίου, και την αρχηγός, ο Κύριος είναι η εκκλησία του. Η εκκλησία, έλα. Περίζωσε τη ροφέα σου. Έτσι, μπράβο. Περίζωσε τη ροφέα σου από το μυρό σου δυνατέ. Βάλε, λέει, το όπλο σου, το δείχανε το τόξο, και προχώρα. Και τέδωσε το τόξο, λέει, παρακάτω. Τέδωσε το τόξο και ρίξε, λέει. Και δεν εννοεί να ρίξει τόξο να χτυπήσει, αλλά το λόγο αυτού οι ουρανοί στερεώθησαν. Και με το λόγο οι Απόστολοι του Κυρίου διέδωσαν στα πέρας οικουμένης τον ίδιο τον Κύριο, τη δύναμή του. Να θυμηθούμε παραδείγματα μέσα από την Αγία Γραφή, που χάρις στο όνομά του γίνηκαν θαύματα. Ιησού, Ιε Δαβίδ, ελέησον, λέει. Τον φωνάζει με το όνομά του. Και αλλού λέει, Κύριε, το ονόματι σου, δαιμόνια, εξεβάλλομαι. Με το όνομά σου. Έχει δύναμη το όνομα του Κυρίου, μόνο το όνομά του. Τα ακούνε, λέει, και φρύτουν τα δαιμόνια. Φρύτουν τα δαιμόνια. Οι Άγιοι Απόστολοι, όλα όσα θαύματα επετέλεσαν πάνω εδώ στη γη, εκεί στο Ισραήλ, που και αλλαχού γης, που επορεύτηκαν, το όνομα εκείνου κηρύξαν. Και στο όνομα εκείνου κάνανε όλα τα θαύματα.
το όνομα αυτό ταρακουνάει τον διάβολο και τους δικούς του. Τους ταρακουνάει. Τι ποιήσομεν, μαζεύτηκε το συμβούλιο μετά από την ίαση που έκανε ο Πέτρος στον παράλυτο και ο Ιωάννης που ανέβαιναν στον λαό να προσευχηθούνε, του είπαν «Εν το ονόματι Ιησού έγειρε και περιπάτη». «Στο όνομα του Ιησού σήκω και περπάτα», του είπανε. Και οι γραμματείς και Φαρισαίοι, οι εχθροί του Ιησού Χριστού, εκείνοι που τον σταύρωσαν, και τους ερώτησαν «Ποιο ονόματι» και απάντησαν σε το όνομα Τίνος. Και η απόφαση «Απειλή απειλησόμεθα», θα τους φοβερίσουμε πολύ, το αυτό είναι μια απειλή απειλησόμεθα, όχι μια απειλή, πολλές φορές απειλή. Για να μην λέει στο όνομα εκείνου ξανά κάνουν αυτό το θαύμα ή κηρύξουν. Να μην κηρύξουν στο όνομα εκείνου. Στο όνομά του, στο όνομά του. Προσέξτε το όνομα του Κύριου. Αυτό το βάτο φώνται όλοι οι εχθροί. Είτε ορατοί είναι, είτε αόρατοι είναι. Γιατί «Κύριε το όνομά σου», λέει ενετών, «εν πάση τη γη». Είναι το όνομά του δοξασμένο σε όλη τη γη. Ενείται τον Κύριο από τον ουρανό. Ενείται αυτόν της υψίστης. Ε? Ενείται τον Κύριο από τον ουρανό. Ποιοι είναι από τον ουρανό? Οι άγγελοι. Και παρακάτω λέει «Δράκοντες, πυρ, χάλα, ζαχιών, πνεύμα καταιγίδος». Και αραδιάζει όλα τα όντα στη σειρά σαν να έχουν στόμα και έχουν ευεργετηθεί και λένε «Ενείται τον Κύριο». Φωνάζουν να ενείται το όνομα του Κύριου. «Ως φοβερόν το όνομά σου Κύριε, εν πάση τη γη». Εν πάση τη γη το όνομά σου, από τη μια μεριά διπλά ερμηνεύεται φοβερόν. Το όνομά σου είναι σεβαστό, τη μια πλευρά από εκείνους που αποδέχονται τον Κύριο και το δοξολογούνε, και φοβερό σε εκείνους που δεν τον αποδέχονται. Ναι, φοβερό, γιατί εν ημέρα κρίσεως εκεί πάνε όλοι κάμψη και από ουρανίων και από γύρω και καταφωνίων. Το λέει αυτό. Πού το λέει αυτό για το όνομα του Κυρίου? Το λέει ο Απόστολος Παύλος. Ακριβώς θα το βρούμε που το λέει. Πήγαινε ότι λέει, πήγαινε προσευχή. Όχι προσευχή, είναι στο Απόστολο Παύλο. Πήγαινε στο κηδείο. Ε? Τι είναι? Πήγαινε προσευχηθούν. Ναι. Όχι, είναι άλλη περίπτωση αυτή που λέω τώρα. Έτσι, άλλη περίπτωση που λέει ο Απόστολος Παύλος ότι το όνομα το υπέρ παν όνομα το ονομάζει. Το ονομάζει όνομα που άλλο όνομα σε γι' αυτό δεν είναι. Και ενώπιον λέει του Κυρίου που έχει το όνομα αυτό, πάνω γονή κάψη και πουρανίων και πηγίων και καταφωνίων. Δεν υπάρχει αμφισβήτηση ότι το όνομα του Κυρίου είναι και φοβερόν, είναι και ενετών, είναι και δύναμης Θεού παντί το πιστεύονται. Είναι η δύναμη του Κυρίου. Για όποιον πιστεύει ότι μέγα το όνομα του Κυρίου και ενετών και δεδοξασμένων εις τους αιώνας των αιώνων, λέει αλλού ο προφήτης Δαβίδ, είναι ενετών. Όταν έριγναν, γράφει η Γραφή, και στις πράξεις, αμέσως μετά από την περίπτωση αυτή που ανέφερα για τον παράλυτο που κάνανε καλά, που έγινε γνωστό το όνομα, το όνομα του Κυρίου παντού και πίστεψαν πολύ, λέει. Και φοβηθήκαν οι Εβραίοι μετά. Φοβηθήκαν, σου λέει, αν τους αφήσουμε, θα γεμίσει το όνομα εκείνου, έτσι λέει, το όνομα εκείνου,
Θα γεμίσει όλο το Ισραήλ. Και αλλοί μόνο μας δεν μπορούμε να σταθούμε μετά, σου λέει. Με το όνομα εκείνου. Το προσέχουμε, το είπαμε αρχιερείς αυτό. Οι αρχιερείς. Μου κάνει εντύπωση ότι πήραν μέρος αντιπρόσωποι του Θεού στην σταύρωση του Κυρίου. Οι κύριοι μοχτοί της σταυρώσεως. Αυτοί υπεκίνησαν τον λαό εκ των υστέρων και φώναξαν άρον άρον σταύρωσον αυτό. Οι αρχιερείς. Λοιπόν, λέει, να μην ακούσουμε το όνομα εκείνου. Και αυτός ο απόϊχος, η φωνή αυτών δηλαδή, ακούγεται μέχρι σήμερα. Και την μεταδίδουν όλα τα όργανα του σατανά, όλες οι αιρέσεις. Όλες οι αιρέσεις και μάλιστα οι χιλιαστέ, ούτε να ακούνε το όνομα του Κύριου θέλουν. Ούτε να ακούνε το όνομα του Κύριου θέλουν. Οι εχθροί του σατανά, οι εχθροί των αιρετικών, είναι ο Κύριος της δόξης, ελετών το όνομα Κύριου. Όποιος διαβάζει το ψαρτήρι και διαβάζει σιγά σιγά, βλέπει εκεί μέσα ο Δαβίδ πόσο δυνατά προφητεύει για τον Μεσσία και το όνομά του. Δεν υπάρχει ψαλμός που να μην αναφέρει το όνομα του Κυρίου. Δεν υπάρχει ούτε ένα ψαλμός. Παντού το όνομα του Κυρίου. Και το ξεχωρίζει πολλές φορές. Κύριε, ο Κύριος ημών, ως ερωτώ το όνομά σου πάση τη γη. Κύριε ο Θεός μας, είναι δοξασμένο το όνομά σου στη γη. Και αλλού λέει, μιλάει ο Κύριος, ο Κύριος μας, ο Υιός του Θεού, στον Πατέρα Του. Και ονομάζει, είπε ο Κύριος το Κυρίο μου. Είπε ο Κύριος, ο Χριστός δηλαδή, στον Κύριό Του, στον Πατέρα Του. Ο Πατέρας είπε, ο Πατέρας λέει στο παιδί Του. Είπε ο Κύριος, ο Πατέρας δηλαδή, στον Κύριό Του, στον Υιό Του, κάθε εκ δεξιών μου, έως ανθώ τους εχθρούς σου, υποπόδευος, κάτσε εδώ στα δεξιά, μέχρι σώτου, βάλω τους εχθρούς σου και τους εχθρούς μου, επομένως, κάτω από τα πόδια μου. Τότε πια, πότε θα είναι αυτή η, αφού λέει, κάτσε στα δεξιά μου, έτσι, μπράβο. Εδώ προφητεύει το τέλος του κόσμου. Τελείωσε. Μιλάει για το τέλος του κόσμου. Τότε θα βάλει ο Πατέρας, γιατί κάποια στιγμή λέει πάλι στις πράξεις των Αποστόλων μέσα ότι κάθισε, λέει, στα δεξιά του Πατέρα του, το κηρύττει ο Απόστολος Πέτρος, στα δεξιά του Πατέρα του, λέει, μέχρι χρόνους αποκαταστάσεως πάντων, που λέει εδώ, στο δεύτερο τρίτο κεφάλαιο, όχι δεύτερο τρίτο κεφάλαιο, λοιπόν, μέχρις αποκαταστάσεως πάντων, είναι δίπλα στον Πατέρα του, αυτό που λέμε και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ερχόμενο. Τότε, από τα δεξιά του Πατέρα θα κατέβει εν δόξη και τιμή, για να αποκαταστήσει τα πάντα. Δηλαδή, εσείς που με πολεμήσατε, το δρόμο που διαλέξατε και τη ζωή που διαλέξατε, την έχετε. Εσείς που αγαπήσατε, ομοίως στη ζωή εκείνη που είμαι εγώ και βασιλεύω. Μου κάνει εντύπωση. Ακούστε το αυτό. Γιατί πρόκειται για ιεροκήρυκα Άγιο, ο πατήρα Θανάσης Μικυλινέως. Έχετε ακούσει. Είχε ένα θέμα, δεν θυμάμαι τι θέμα είχε, και λέει δεν είναι θρησκεία αυτό που πιστεύουμε εμείς. Μου κάνει εντύπωση. Τι είναι. Πες. Πάντω το διάβασα. Μου κάνει εντύπωση, το άκουσα στον Αδημονικό Θεό Πυραιός. Δεν είναι θρησκεία, λέει, γιατί είναι βασιλεία. Είναι βασιλεία που έχει βασιλέα. Κύριος είπε, το ρωτάει ο Πιλάτος, ουκούν βασιλεύς ή σύ. Και το απαντάει, τι το απάντησε, σύ, είπας, ναι, αφού το λες, είμαι. Άρα ο βασιλιάς είχε βασιλεία και λέμε βασιλεία των ουρανών. Βασιλεία
Δεν είναι λοιπόν θρήσκευμα, το θρήσκευμα το δικαιολογεί ο Άγιος, το πω και Άγιο τον Αθανάσιο, λέει είναι πλάσμα, εφεύρημα ανθρώπου ανθρωπίνου νου. Εμάς είναι αποκάλυψη, είναι αλήθεια του ουρανού. Μας λέει ότι είναι βασιλεία με βασιλιά του Χριστό. Τελειώσε. Να μην έχουμε, να γνωρίζουμε και τι κάνουμε και τι πιστεύουμε. Στο όνομα του βασιλιά Ιησού Χριστού ζούμε, αναπνέουμε, περπατάμε. Και η βασιλεία του έχει, τι έχει, το καταστατικό της. Έχει καταστατικό της. Οπωσδήποτε, κοιτάξτε, πού μπροστά μου. Με Κύρος αιώνιου δεν αλλάσει, το σύμπαν να κουνηθεί. Τα άλλα συντάγματα, ανατροπές. Εδώ είναι διαχρονικό, είναι αιώνιο. Είναι εκ του ουρανού προστίγη. Δεν είναι από τη γη προστίγη, αλλά από ψηλά προς τα κάτω. Δημιουργός του είναι ο Υιός και ο Λόγος του Θεού και οι πολίτες του συντάγματος που το εφαρμόζουν είμαστε εμείς. Είναι οι άγγελοι. Είναι οι άγγελοι. Το θέμα μας λοιπόν είναι ότι το όνομα του Κυρίου έχει δύναμη τόση όση είναι και η δύναμη που φέρει εκείνος που έχει το όνομα αυτό. Θα πάμε πάλι εδώ στη γραφή μέσα για να δούμε εκείνον που του φώναζε Ιησού Ναζωρέ. Τι του ζητούσε? Ναι, ο τυφλός. Επαναλάμβανε το όνομα. Ιερικό. Ναι. Ιε Δαβίδ ελέησον. Του φώναζε. Και όλο και πιο δυνατά λέει φώναζε. Δεν έκανα να σταματήσει. Ναι. Να μην ενοχλεί. Ναι, αλλά λέει ο Ρος Χρυσόστομος, και να μην μιλάς, αλλά να το έχεις στο νου σου το όνομα και να το εκτοξεύεις διανοητικά, είναι εξίσου δυνατό με το να μιλάς και να φωνάζεις το όνομα του Ιησού. Γιατί ο Ιησούς Χριστός, πριν τον φωνάξουμε, αφού είναι Θεός, είναι παρόν. Ιδού, λέει, τι βοάς, λέει του, ποιανού του λέει αυτό τι βοάς, του Μωυσή ο Θεός. Ναι, του λέει τι βοάς, εδώ είμαι του λέει. Εσύ λέει με φωνάζει, λέμε εδώ, εσύ δεν με βλέπεις. Εγώ όμως ακούω και ό,τι ζητάς και πρέπει να το κάνω, του λέει. Αρκεί να φωνάζουμε το όνομα του Κυρίου. Ρωτήσω, ο τυφλός που το ήξερε ότι ήταν ο Ιησούς. Ποιος? Είναι ο Υιός του Δαβίδ. Ήταν δηλαδή από ένστικτο μέσα. Θέλεις να δώσεις απάντηση. Ο Ευαγγελιστής Μάρκος, όταν λέει ο Κύριος μετά τη βάπτιση και μετά από τους πειρασμούς κατέβηκε από το όρος των πειρασμών κάτω, λέει, στην πόλη, εκεί που ήταν η πεθερά του Πέτρου, ποια ήταν, ποια πόλη είναι? Βυσσαϊδά. Ναι, όταν κατέβηκε προς τα κάτω, όσους, λέει, άρρωστες του βάλανε μπροστά, τους έκανε καλά. Του λέει, μέσα, διαβάστε το, βρείτε στο Μάρκο Ευαγγέλιο. Θα είναι το δεύτερο και τρίτο κεφάλαιο, το πολύ. Φαντάζεσαι, όσοι είχαν αρρώστους που τους έκανε καλά, το στόμα το έκανε κλειστό μετά. Ναι, τους είπε ότι είμαι ο Υιός του Δαβίδ. Ναι. Τους είπε ότι είναι Υιός του Δαβίδ. Με ρωτάς πώς το μάθανε και σου απαντάω.
αυτοί που ήταν ασθενείς, τους φέρανε μπροστά στον Κύριο και τους έκανε όλους καλά. Και μάλιστα και τον παράλυτο, εκεί που ο Κύριος είπε άρδο κραβατός και περιπάτη, που το βάλανε από πάνω, λέει. Και όταν πώς το βάλανε από γύρω γύρω, τι ήταν, εκεί το σκόρπι, εκείνη στιγμή, στο σπίτι της πεθαράς του Πέτρου, εκεί το πράγμα. Τον κατεβάσαν τον παράλυτο, λέει, και σκαλάσαν τη στέγη από πάνω, και τον κόσμο δεν ξέρω τι άλλο κάνανε, το κάνανε στην πάντα. Και λέει μέσα, από την Ιουδαία, από την Ιδουμαία, από την Πεντάπολη, από όλες τις, από όλες τις πόλεις, λέει, κόσμος από πίσω. Έτσι το ξέρανε τον Κύριο. Έτσι το μάνα. Λέει, δεν τους είπε, πέστε μου, εγώ, λέει, ό,τι έκανα το έκανα δημόσια και ό,τι είπα το είπα δημόσια. Ποια είναι η κατηγορία που μου λέτε εσείς? Δημόσια σημαίνει όλος, ο λαοί δίπλα του. Άρα ήταν γνωστό το όνομα του Κυρίου. Και το είχε ακούσει ο τυφλός εκείνος ότι έρχεται. Ναι, μα εκεί τον πήγαν για αυτόν τον λόγο. Το φωνάζαν ο κόσμος. Ότι εδώ λέει ο Ιησούς, ναι. Ο Ναζαρέος παρέρχεται. Ναι, παρέρχεται. Δηλαδή τον προσπερνάει. Τότε άκουσε αυτός και αυτός. Ναι, είχε ακούσει από πριν, του το έβαλε και εκεί πέρα και τότε έβαλε φωνή. Mm. Το καταλάβες. Εκείνος που πονάει ξέρει γιατί πονάει. Ξέρει γιατί φωνάζει και ξέρει που τα έχει ακούσει όλα. Άρα. Είχε την, για την πίστη μιλάω τα περισσότερα. Yeah. Για την πίστη του μέσα, α πούμε. Η φωνή, η τόσο δυνατή. Η τόσο δυνατή. Μαρτά την πίστη. Βγαίνει από εκεί μέσα. Δεν βγαίνει από πάνω. Και από τον πόνο. Με τον πόνο, βέβαια. Δεν είναι δυνατόν να το κάνει καλά χωρί αυτό. Πίστευε. Ναι. Ιησού, εμεί μιλάμε τώρα για το όνομά του. Του λέγε Ιησού. Η έδαβη, λέει σ' όλα. Όταν έχεις πόνο, λες πού να απευθυνθώ. Και λες, άρα άκουσε τον Ιησού και σου λέει εδώ είναι ο Θεός. Πήρε το μήνυμα, τελείς, το πήρε το μήνυμα. Γι' αυτό, αυτό είπε μαζεμένος και εκεί μας εκεί. Άκουε τα θαύματα που έκανε αλλού. Δεν έχεις καταλάβει ότι ο λαός, κάθε λαός, σε κάθε γεγονός που ακούει, αν τυχόν, στέκεται μπροστά, αμέσως μεταδίδει ακαριέα το γεγονός και αμέσως μαζεύεται κόσμος γύρω γύρω. Δεν μας έχει τύχει. Ο Ιησούς περνάει. Αδειάζανε πόλεις ολόκληρες για να δούμε. Και πώς είπαν τότε. Οι αρχιερείς και γραμματείς είπανε να το ξεκάνουμε από τη μέση και θα έρθει εδώ η Ρώμη και θα μας πει, δεν βλέπετε τι κάνει αυτό εδώ πέρα. Κάνει αναταραχή στον κόσμο μέσα. Τα λαχοποιώ τον είπανε. Τον είπανε, πως όλες το είπανε, τον Κύριο που, στη Σταύρωση, Κακούργο. Κακούργο, τα λαχοποιώ. Έχει μια επαναστάτη τον Κύριο. Αυτές ήταν τα βρυσίδια από τον Κύριο. Το κατάλαβες. Ας μας πως, ο Κύριος, επαναλαμβάνω, το θέμα μας δεν είναι αυτό, το θέμα μας είναι ότι πρέπει να φωνεύσω το όνομα τους. Ναι, το όνομα του Κυρίου. Το όνομα του Κυρίου είναι και πάνω και κάτω νύτο. Είναι το όνομα εκείνο που δεν υπάρχει άλλο όνομα να ξεπεράσει. Όπου και να ψάξουμε να το βρούμε. Όπου και να ψάξουμε. Είναι ο Υιός του Θεού. Το λέει μέσα και στις πράξεις το κεφάλαιο εκείνο το τρίτο ή το τέταρτο. Που κατέβηκε στη γη για να σώσει τον κόσμο. Είναι Ιησούς που σημαίνει ίσον σωτήρας. Σωτήρας σημαίνει. Πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι είχε καλλιεργηθεί κάποιο έδαφος για πολλά χρόνια για ότι θα έρθει σωτήρας. Και διεκδικούσαν οι άρχοντες και στην Περσία και στη Ρώμη και αλλού διεκδικούσαν το όνομα του Σωτήρα. Πολλοί, ορισμένοι Ρωμαίοι αυτοκράτορες είχαν πάρει το όνομα του Σωτήρα. Λέει, και στην Ασία λέει Τολεμαίος ο Σωτήρ, είχε έναν Τολεμαίο που είχε πάρει το όνομα του Σωτήρα. Το είχε πάρει μόνος του γιατί διεκδικούσε να είναι αυτός Σωτήρας που θα σώσει ανθρώπους. Και εδώ ο Αύγουστος, στη Ρώμη που υπήρχε όταν γεννήθηκε ο Χριστός,
Γιατί λέει Αυγούστου μοναρχίσαντος. Τότε που ήταν μονάρχης ο Αύγουστος γεννήθηκε ο Χριστός. Αυτό λοιπόν, ο Αυτοκράτορας είχε το όνομα Αύγουστος, όχι για τίποτα άλλο, γιατί η λέξη Αύγουστος σημαίνει σωτήρα, σημαίνει σεβαστός σαν Θεός. Και ο Αύγουστος που λέμε εμείς είναι λατινική λέξη Αύγουστος. Είχε προέρθει από εκεί. Λέει Αυγούστους ίσον σεβαστός. Και σεβαστά πρόσωπα ήταν μόνο οι Θεοί την τότε εποχή. Το διεκδικούσαν λοιπόν, τον περίμεναν το σωτήρα Ιησού Χριστό οι λαοί, και βασισμένοι στην αναμονή αυτή, στην προσδοκία αυτή, άρχοντες και άνθρωποι, έδιναν όνομα του σωτήρος του κόσμου, σαν σωτήρες του κόσμου. Και λοιπόν κατέβηκε ο Κύριος να διαλύσει αυτό το σκοτάδι το μεγάλο, ότι μπορεί άνθρωπος να σώσει τον κόσμο και ότι αυτός είναι ο σωτήρας, ο πραγματικός σωτήρας. Άλλωστε κανείς από εκείνους τους άρχοντες δεν καταδικάστηκε όπως ο Χριστός. Γιατί ήταν, εγώ είμαι λέει ο σωτήρας, αλλά είμαι και η αλήθεια. Αλήθεια μη ζητάτε αν τη βρείτε ποτένα άλλου. Κανείς δεν είπε ότι εγώ είμαι η αλήθεια. Ο Χριστός είπε ότι είναι αλήθεια. Είναι ο σωτήρας, αλλά ο σωτήρας που είναι η ίδια η αλήθεια. Εγώ είμαι ο οδός, η ζωή και η αλήθεια. Λέει. Εγώ είμαι ο οδός, η ζωή και η αλήθεια. Και εμείς άμα λατρεύουμε στην Εκκλησία τον Κύριο, εν πνεύματι και αληθεία. Βασισμένοι σε αυτά που μας φωτίζει ο Κύριος με το Άγιο Πνεύμα και στην αλήθεια επάνω. Χωρίς να υπάρχουν αυτά τα δύο, με μόνο την αγάπη λέει να κάνουμε μία θρησκεία παγκόσμια, ώστε να είμαστε μονιασμένοι και αγαπημένοι. Ναι, παγκόσμια, με αγάπη, αλλά χωρίς αλήθεια, χωρίς αλήθεια, πού είναι ο Θεός, πού θα το στηρίξεις, πού. Δεν γίνεται χωρίς αυτό το πράγμα. Ο Κύριος είναι λοιπόν ο σωτήρας, είναι αλήθεια, είναι η δύναμη που στηρίζει τα σύμπαντα. Τα σύμπαντα. Εγώ, λέει εκεί η Γραφή και η Παλαιά Διαθήκη, είπα και έγιναν. Ό,τι βλέπετε εγώ τα είπα και έγιναν. Θα δούμε τι ώρα είναι και να πούμε και να βάλουμε σε λίγο και το τέλος. Να τα μαζέψω λιγάκι, να τα μαζέψω λίγο. Στο Άγιον Όρος, αλλά και εδώ στον κόσμο, στο Άγιον Όρος, αλλά και εδώ στον κόσμο, νυχθημερών ως προσευχή μνημονεύεται το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον. Νυχθημερών. Ακολουθίες, εκτεταμένες, μια εκκλησία, χαιρετισμούς, παραδείγματος χάρη, απόδειγμα, τις περισσότερες φορές αντικαθιστώνται από την ευχή Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον. Και γίνεται μόνο με τη μνήμη του ονόματος του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και χαιρετισμοί πόση ώρα κρατάνε. Μία ώρα και στο λεσόν. Ξέρουν οι μοναχοί πόσα κομποσκοί θα περάσουν στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού για να καλύψουν μία ώρα ή δύο ώρες. Το ξέρουν πολύ καλά. Ο Άγιος Παΐσιος, που κι άλλη φορά έχουν μνημονεύσει, στάθηκε, κλείνει την πόρτα και μπαίνει μέσα στο κελάκι του. Και αρχίζει, Κύριε στο λεσόν. Και εκεί που έλεγε την ευχή, ακούει, χτύπημα στην πόρτα. Εμπρός, λέει. Και διαλογίστηκα. Κάποιος πέρασε προηγουμένως και μου ζήτησε να τον βοηθήσω, λέει. Και σκέφτηκα μήπως και να ήρθε πάλι να μου ζητήσει ο άνθρωπος χρήματα και πάω να ανοίξει την πόρτα. Αλλά δεν είδα κανένα. Πάω στο χώρο της προσευχής
Ακούω από την άλλη πόρτα. Μπρος, κανείς. Και στη συνέχεια ακούω στα κεραμίδια που θέλω να καταλήξω. Και άκουγα στα κεραμίδια θόρυβο και βλέπω να μου πέφτει μπροστά με τη μύτη μία πλάκα που βάζανε στα κεραμίδια τα παλιά τα χρόνια. Μπροστά μου. Ήτανε λέει αυτός και είπα τότε. Σήμερα όλη τη νύχτα έχουμε πανηγύρι. Τι πανηγύρι? Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με. Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με. Το όνομα του Κυρίου Ιησού. Αγιάζει αυτό, αγιάζει και αυτό. Και συνηθίζει τη μηχανή να δουλεύει, τούτη τη μηχανή και τούτη τη μηχανή, να δουλεύει και όταν δεν το λες το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού με το στόμα. Το δουλεύει πια το μηχάνημα που λέγεται καρδιά, το μηχάνημα που λέγεται νους. Τότε καθαρίζει το μυαλό. Αλλά κοιτάξτε κάτι. Όλη τη νύχτα, είπε ο Άγιος Παΐσιος, θα κάνουμε πανηγύρι. Εγώ θα λέω αυτό και αυτά θα με ενοχλούν. Ενοχλούν από το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και ενοχλούν. Είναι, λέει στην Καλόγρια, το όπλο, μην το αφήσεις το χέρι σου, λέει το κομποσκήνι, που μου το πιάνεις, θα αρχίζει και δουλεύει το στόμα και το μυαλό. Χωρίς κομποσκήνι, όντως το καταλαβαίνεις το όνομα, άμα το πιάνεις, καταλαβαίνεις ότι πρέπει να πεις, άμα έχεις συνηθίσει. Το όνομα του Κυρίου μας είναι σεβαστό όνομα. Άγγελοι το υμνούν, δόξα εν υψίστης Θεό στη γέννηση. Δοξάζουμε τον ύψιστο Θεό. Όχι μόνο εδώ που φέρνει την ειρήνη το όνομά του και είναι έκφραση της αγάπης στους ανθρώπους. Εν ανθρώπινη ευδοκία. Έκφραση της αγάπης του Θεού προς τον άνθρωπο, αυτό σημαίνει εν ανθρώπινη ευδοκία. Ήρθε λοιπόν γιατί αγαπούσε τον άνθρωπο, ώστε να έχει ο άνθρωπος το όνομα του Κυρίου αγκαλιά όπλο, όπου και αν βρίσκεται. Ο Κύριος ως δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος πήρε σάρκα και οστά και έγινε άνθρωπος. Αυτός ο άνθρωπος ονομάστηκε Ιησούς, το όνομα Σωτήρας του κόσμου. Αυτός ο άνθρωπος σταυρώθηκε. Αυτός ο άνθρωπος αναστήθηκε ως Θεός. Αυτός κάθισε δεξιά του Πατρός και θα έρθει, τελειώνω, να κρίνει ζώντας και νεκρούς, και κατά τον Απόστολο Παύλο και τον ίδιο τον Κύριο. Τότε δεν θα υπάρχει αναπνοή, δεν θα υπάρχει ψυχή καμία που να μην κάμψει το γόνι της ψυχή. Μιλάμε μεταφορικά. Η ψυχή δεν έχει γόνατα, αλλά και γονατίζει. Θα κάμψει, λέει, πάνω γόνο. Και εμείς με αυτό το όνομα αγκαλιά πρέπει να είμαστε νύχτα και ημέρα. Και τον πόνο απαλύνει και τον φωτίζει και το πένθος μαλακώνει και τη συμφορά τη διώχνει. Το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Είναι η ζωή μας, είναι η πνοή μας, είναι το είναι μας. Και κατά τον Απόστολο Παύλο, εν αυτό, μέσα σε αυτό, το όνομα του Κυρίου και στον Κύριο επομένως,
ζούμε, με στο όνομα εκείνο ζούμε και με το όνομα εκείνο κινιόμαστε και κινούμεθα και εν αυτό εσμένο. Και μέσα αυτό είμαστε. Όχι μόνο εμείς. Όλα τα όντα, όλα τα όντα υμνούν το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Μεγάλη του η χάρη εκείνου του φυσικού που ρώτησε τον Απόστολο, τον Άγιο Παΐσιο, πώς είναι ο Θεός. Να τον αξιώσει ο Θεός να δει ότι καλύπτει τα πάντα. Είναι και από πάνω και μέσα και έξω και παντού ο Θεός. Αλλιώς δεν θα στηριζόταν τίποτα με τέτοιους άρχοντες που έχουμε. Από το λάκκο, κατ' οτάτο, όπως λέει ο Δαβίδ, θα μας βγάλει το όρμα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Κατέβηκε στα κατώτατα της γης και θα ρεύει. Αυτό σε τι λέει, ο καταβάς είναι και ο αναβάς. Κατέβηκε και ανέβη και θα μας ανεβάσει. Αμήν. Αν θέλετε κάτι, συζητάμε. Αν δεν θέλετε κάτι, φεύγουμε. Τελευταία παρουσία θα υπάρχει η γη. Γιατί άλλοι λένε δεν θα υπάρχει, άλλοι λένε θα υπάρχει. Λέει θα έρθει στη γη, λέει, και θα κρίνει ζώντας και νεκρούς. Είναι λάθος έκφραση αυτό. Τα πάντα θα σαλέψουν. Τι είπε, τι πες. Τα πάντα θα σαλέψουν. Άλλο αυτό. Θα εξαφανιστεί. Θα εξαφανιστεί, θα υπάρχει. Α, δεν υπάρχουν, λέτε. Καινούργια γη και καινούργιος ουρανός, λέει. Όλα καινούργια. Ξαναρώτησε το πάλι. Ξαναρώτησε πάλι, το καταλάβω καλά. Λένε, έχω ακούσει που λένε, θα έρθει ο Ιησούς, ο Κύριος, ναι, επί της γης και θα κρίνει ζώντας και νεκρούς. Ναι. Άλλοι λένε, δεν θα υπάρχει γη, θα γίνει λέει στον ουρανό αυτό το πράγμα. Έχω ακούσει. Τ' άκουσε να δεις. Εμάς τι μας νοιάζει. Όχι, περίμενε, όχι. Μια και, αλλά, το, μια και το ερώτησες, τι μας νοιάζει άλλο, τι μας νοιάζει απλώς. Πρέπει να έχουμε και μια σωστή απάντηση πάνω στο θέμα αυτό. Χρειάζεται να υπάρχει. Τι βοηθάει να υπάρχει η γη και ο ουρανός όταν το κάνει την κρίση ο Κύριος. Αλλά το μνημονεύει όμως. Ναι. Ότι θα τυλιχθεί ο ουρανός. Σαν χαρτί. Και, και λέει και κάτι άλλο. Τα καΐσετε. Η γη θα καΐνε. Συνεπώς, μην ψάχνουμε. Ναι, αλλά πού έχει ακουστεί που λέει θα έρθει. Και λέει ο Άγιος Πέτρος, το λέει μωρέ, πυρί ριζιδών παρελεύσετε. Με φωτιά, ριζικά, ξέρεις τι ριζικά. Λέει αυτό, καταστράφηκε από τα θεμέλια. Αυτό σημαίνει το ριζιδών. Όχι, λέει με τη φωτιά, από τα θεμέλια θα παρέλθει η γη και ο ουρανός. Και ο ουρανός, ή μόνο η γη. Τα ναι, εννοεί ουρανό τα άστρα. Δεν είναι ανάγκη να υπάρχει να σταθεί κάπου ο Θεός, ούτε και ψυχές. Μα δεν θα υπάρχει ανάγκη πλέον η γη να την έχει ο άνθρωπος. Δεν την καλλιεργεί, δεν μπορεί να την κάνει. Άρα λέει όμως καινούς ουρανούς. Και θα κάνει καινούργια πράγματα. Καινούργιο κόσμο. Αυτά είναι παλιά. Μα δεν θα έρθει ο Χριστός όπως ήρθε τώρα στη γη. Αυτό ποιος το λέει ότι θα έρθει επί της γης, αυτό λέει να δικάσει λάθος έκφραση. Τι λες. Εμείς είμαστε δικαστήριοι. Κάποιο λέει ορισμένοι, θα έρθει επί της γης. Είναι λάθος έκφραση αυτό. Εσύ το καταλαβαίνεις ότι είναι λάθος έκφραση. Ναι, αλλά το λένε ας πούμε και οι παλιοί τουλάχιστον λένε θα έρθει στη γη. Κοίταξε να δεις. Και λέω πώς έτσι διάλογο. Η γραφή, άκουσε, θα σου πάρω εγώ χωρίο για να καταλάβεις. Ήτανε για τη Σημανίτρα, πού ήτανε μαζεμένοι οι Απόστολοι και ανελήφθη ο Κύριος. Όλο στον Ελαιό. Για τη Σημανίτρα εκεί. Πιο πάνω. Πιο πάνω, βάζει με τόσο. Άγγελος Κυρίου του Νόπου ανέβαινε με αγγέλους. Λέει, ο τρόπο να θεάσαστε, με τον τρόπο λέει, που τον είδατε να ανέρχεται στον ουρανό, όμοια θα κατέβει στη γη. Αλλά η γραφή όταν μιλάμε λέει με όντα πήγαια για να γίνει κατανοητό αυτό που λέει για τους ανθρώπους. Το καταλαβαίνεις, είναι τα λέγαμε σχήμα ανθρώπινο. Δεν είναι να υπάρχει γη, να υπάρχει ουρανός, να κάνει ο Κύριος την κρίση και μην ξεχνάς ότι
κάτι. Δες το καλά στο μυαλό σου. Η κρίση δεν θα διαρκέσει τόσο όσο χρειάζεται να γυκολεί στο μάτι. Τι δικά είναι στοιχεία από εκεί πέρα. Το καταλαβαίνεις που σου λέω. Ερυπή οφθαλμού. Όσο κάνει τάκ τάκ το μάτι, γιατί λέει... Κρίνεζοντας και νεκρούς. Τι είπες Βασίλη? Κρίνεζοντας και νεκρούς. Σε μηδέν, ούτε με δύο χρόνο. Το μηδέν είναι χρόνος. Ούτε με δύο χρόνος. Εκεί που λέει, θα πει πορεύεστε απ' εμού, κατηραμένη και τον θα πει ευλογημένη του πατρός μου, ήδη εκ των όδε από τα εδώ έχει γίνει αυτό το πράγμα. Το κατάλαβες. Θα το ξέρω. Πότε θα πάρει καθένα στον δρόμο του. Θα το ξέρω και ήδη. Ο καθένα έχει αλλάξει τον δρόμο του. Μην το ψάχνει το πράγμα. Θα κρίνει ζώντα και νεκρού. Είπε θα κατέβει από ψηλά όπω τον είδατε, αλλά όμω δεν θα είναι τα ίδια δεδομένα. Γιατί τα έχει πει ο Κύριος. Δεν θα υπάρχει γη να αυτή τη γη. Όχι, όχι. Ψυχές θα υπάρχουν. Και σώματα θα υπάρχουν. Αναστήσονται οι νεκροί και γι' αυτό δεν τις μιμήσετε. Τα σώματα θα είναι. Τα σώματα τα ίδια. Πνευματικά. Πνευματικά. Το λέω στο σπαράδο. Σε ένα σημείο λέει, έχουμε ένα σώμα που έχουν τα πτηνά, σώμα που έχουν τα ζώα, σώμα ανθρώπινο και ούτω καθεξής. Καθένα διαφορετικό λέει. Έτσι. Κοτόψιλο. Εκεί δεν θα, δεν θα έχει τέτοιο πράγμα που λες εσύ. Εκεί απλώς θα είναι τα σώματα το μυαλό είναι κατά πνεύματι κάσω. Ούτε γυναίκες ούτε άντρες. Όχι. Το Κύριος εκεί που είπε πέντε γαλάντρες έσχες λέει. Εκεί τις. Γιατί αυτή είναι. Όχι λέει. Εκεί δεν παντρεύονται λέει. Εκεί όλοι ως άγγελοι εν ουρανό λέει. Καθαρά πράγματα. Λοιπόν. Οπότε τελειώνουμε και λέμε. Ή το όνομα Κυρίου ευλογημένο από τον νη και ως Θεός. Άγιος Θεός, Αμήν.